Εδώ, πίσω, στη ζούγκλα. Μέσα σε όλα. Είμαστε μέσα σε όλα και το λέω αυτό και θέλω να καλησπέρισω τη φίλη μου, την Κατερίνα Τσετελίδου. Καλησπέρα. Τι κάνεις, Κατερινάκη μου. Καιρό έχω να έρθω, χαίρομαι πολύ σας καιρό, βλέπω. Όλους εδώ, βλέπω την ομάδα εδώ. Την ομάδα Ζήτα. Ζήτα. Η οποία βλέπω κάθε φορά και καινούργια πρόσωπα, έτσι, έτσι. Έχουμε θέματα. Πώς το λένε, αυξάνεστε και πληθύνετε και γεμίσετε την κίνηση. Έτσι, τέλεια. Όπως το είπε, κατά τα σγραφάς. Αυξάνεται η παρέα. Λοιπόν, εδώ πάντα με την Κατερίνα λέμε για την θετική ενέργεια στη ζωή μας, για τις θετικές σκέψεις, όπως προείπα, και τι θα συζητήσουμε σήμερα. Σήμερα θα πούμε κάποια tips ευτυχίας και σκέφτομαι να πούμε και μερικά tips για το ευτυχία στις διακοπές. Α, τι καλό. Ναι. Διακοπές βέβαια εννοούμε γενικώς διακοπές. Εννοείται τώρα για το καλοκαίρι, αλλά και γενικά για τις διακοπές. Και όταν διακόπτουμε κάτι, διακόπτουμε κάτι, διακοπή θα πει, διακοπές θα πει, διακόπτουμε τη ρουτίνα, την καθημερινή μας ζωή, την καθημερινότητα. Έτσι μπορεί να είναι 2-3 μέρες, μισή μέρα, μία μέρα, δεν ξέρω. Συνήθως είναι 2 εβδομάδες για το καλοκαίρι και μία εβδομάδα οπωσδήποτε για το χειμώνα, το Πάσχα κλπ. Να θυμηθούμε λοιπόν ότι αυτές τις ημέρες να τις περάσουμε χαλαρά. Mm-hmm. Χαλαρά σημαίνει να μην έχουμε σκέψεις, τις σκέψεις που μας απασχολούν όλο το χρόνο. Να μην παίρνουμε το λάπτοπ μας και την εργασία. Ιδανικά να κάνουμε ένα delete και να φύγουμε από όλα αυτά. Για να χαλαρώσουμε, να κάνουμε άλλα πράγματα τα οποία δεν κάνουμε στην καθημερινότητά mm-hmm. μας. Και αυτό σημαίνει αλλαγή και αυτό σημαίνει διακοπή. Οπότε να κολυμπήσουμε, να χαρούμε, να βγούμε μια βόλτα, να δεν ξέρω τι κάνει ο καθένας, άλλος πίνει, άλλος κάνει παρέα, τρώει και τα λοιπά, όλα αυτά να τα κάνουμε. Όχι, μέσα σε όλα είναι αυτό, δηλαδή και παρέα όλα αυτά κάνουμε, να τα κάνουμε. Να πιούμε και τα κρασάκια μας. Και να μην έχουμε προσωπικά, πιστεύω, πολύ μεγάλες προσδοκίες. Δηλαδή οι περισσότεροι, επειδή ακριβώς έχουν αυτές τις λίγες μέρες των διακοπών, θεωρούν ότι θα πάνε και θα είναι όλες οι συνθήκες ιδανικές. Mm-hmm. Ότι θα συμβούν τώρα τα καλύτερα, ότι θα βρω το μεγάλο έρωτα της ζωής, ότι θα περάσω με την παρέα τέλεια, ότι δεν θα με τσιμπήσει κουνούπι, ότι η θάλασσα θα είναι φανταστική και δεν θα έχει κύμα ή δεν θα έχει φύκια, ότι το ξενοδοχείο ή το ενοικιαζόμενο δωμάτιο θα είναι τέλειο. Εντάξει, μπορούμε κάποια πράγματα να τα έχουμε ψιλοπροβλέψει από πριν, έτσι. Ναι, εντάξει, απλά λέω να μην έχουμε προσδοκίες ότι μπορεί να μας συμβούν και ανατροπές. Μικρά πραγματάκια. Ναι. Εμείς όμως θα πρέπει να ξεκινάμε πάντα με θετική σκέψη. Εμείς λοιπόν να ξεκινάμε πάντα με θετικές σκέψεις και να σκεφτόμαστε ότι θα περάσουμε καλά, ό,τι και να συμβεί. Τα λοιπόν, από μας πολύ αυτά, τα πρακτικά δεν πρόκειται να συγκούνε. Δηλαδή, ναι, αλλά σας λέω, δηλαδή εμένα μου έτυχε, ας πούμε, το ξενοδοχείο λέει δεν αλλάζουμε κάθε μέρα σεντόνια. Μετά ήρθε ένα άλλο κουνούπι και με τσίμπησε, ξέρω εγώ, γίνανε διάφορα. Είπαμε εμείς θα περάσουμε χαλαρά και ωραία, θα κάνουμε αυτά που θέλουμε και δεν θα δίνουμε σημασία σε τίποτε. Σε μικρολεπτομέρειες, ναι, να μην είμαστε στη... Τίποτα, μην θεωρούμε ότι όλα είναι ιδανικά. Επίσης, να πω μια άλλη άποψη, ότι επειδή πολλοί προσπαθούμε να είμαστε με μια παρέα mm-hmm. στις διακοπές και προσπαθούμε να προσφέρουμε πολλά στην παρέα μας, προκειμένου να μην είμαστε μόνοι. Ναι. Καλό θα είναι να κάνουμε μέχρι εκεί που θέλουμε. Μην κάνουμε περισσότερα από αυτά που θέλουμε, γιατί μετά... Επιβαρυνόμαστε και μπορεί να μην περάσουμε καλά. Δηλαδή... Εντάξει, όταν είσαι με μία παρέα, που συνήθως επιλέγουμε κάποιες παρέες που θέλουμε να τις έχουμε λίγο τσεκάρει από πριν. Ότι ναι ταιριάζουμε. Ναι. Θα μου πεις, υπάρχουν και αστάθμητοι παράγοντες. Υπάρχουν και αστάθμητοι παράγοντες. Ναι, που εντάξει, ένας κάποιος λέει: Ω, εμένα δεν μου αρέσει η θάλασσα, εδώ είναι κρύα, δεν μου αρέσει η άμμο. Ναι. Να θέλω βότσαλο, άλλο λέει: Δεν θέλω βότσαλο, θέλω άμμο. Εν πάση περιπτώσει, κάτι τέτοια περίεργα. Ναι, μην είμαστε πάντα εμείς που θα υποχωρούμε. Ας πούμε και εμείς αυτό που θέλουμε. Γιατί ναι. Να θυμόμαστε ότι και εμείς θέλουμε να είμαστε ευτυχισμένοι. Τι μας κάνει ευτυχισμένο, ρε παιδί μου, ότι για να είμαι ευτυχισμένο θέλω κι εγώ να κάνω αυτό, να περάσω έτσι. Άλλο σου λέει: Ξέρω εγώ, θέλω συνέχεια να ξενυχτάω στις 4 το πρωί. Ναι. Εσύ μπορεί να μην θέλει. Ναι. Άλλο σου λέει: Εγώ θέλω να κάτσω στον ήλιο 7 ώρες. Εσύ μπορεί να μην τον αντέχει. Ναι, συμβαίνουν αυτά. Μου έχουν τύχει και εμένα. Σε όλους μας. Και από. Παρέα που πολύ αγαπητή. Ναι, που λες εντάξει, εγώ πάω μαζί γιατί μ' αρέσει να τους έχω. Ναι. Οπότε μπορεί κανείς να πει και μαζί, την ομπρέλα. Και μαζί και χωριά. Και δηλαδή, και ωραία, εσύ κάτσε στην άμμο, εγώ θα πάω να πιω ένα καφέ κάτω από το πλάτανο, στη σκιά. Επομένως, με αυτόν τον τρόπο δηλαδή και θα περάσω καλά και θα κάνω αυτό που μου αρέσει, που με κάνει ευτυχισμένο στις διακοπές, αλλά και θα είμαι και με παρέα, δεν θα είμαι μόνος μου, ναι. Εννοώ. Συνήθως, βέβαια, επιλέγουμε παρέες και το λέω αυτό που τους ξέρουμε, αλλά
πάντα δεν έχουμε τα ίδια γούστα. Όμως, όταν πες μου τώρα που μου γεννήθηκε μια, ναι, μια ιδέα, γιατί εμένα μου έχει τύχει και στο παρελθόν, κυρίως στις διακοπές λένε πάμε να ξεσκάσουμε, να ξεδώσουμε. Ναι. Δηλαδή, αυτό. Γι' αυτό και πίνουμε περισσότερο. Άντε τρώνε περισσότερο, ξενυχτάνε περισσότερο. Και τους αρέσει γιατί ίσως κάποιοι δεν το κάνουν επί καθημερινής άποψης, οπότε εκεί τα δίνουν όλα μέχρι τελικής πτώσης. Μπορώ, ναι, να πω έτσι, ναι, και όλα. Εάν εμείς ή κάποιος, δηλαδή κυρίως οι γυναίκες, εμείς κουραζόμαστε και πιο εύκολα. Οι άντρες είναι εκείνοι που είναι πιο έτσι σε αυτά τα πράγματα πιο. Ανθεκτικοί. Ανθεκτικοί, ναι, μπορώ να πω. Αλλά τι να κάνουμε που μας στέλνουν μαζί τους. Ναι. Η γνώμη μου πάντως είναι, γι' αυτό που λες συμφωνώ απόλυτα, ότι πολλοί θέλουν να εκτονωθούν. Εκτονωθούν μέχρι να αφημιάσουν, ας πούμε. Ναι, μπράβο, έτσι. Δηλαδή, άλλος θέλει να είναι όλη μέρα στον ήλιο. Του λες του άλλου, τον λες, μπορεί να είναι φίλη σου, μπορεί να είναι φίλος σου. Λες, καλά, δεν έσκασες από τον ήλιο. Όχι, όχι, σου λέει, μ' αρέσει εδώ. Άλλος θέλει να έχει σταματημό. Θέλει να πάει και να κολυμπήσει και στην άλλη παραλία, να πάει και στην παράλληλη παραλία και να παίξει και τένις. Λες, εσείς, παιδιά, εγώ δεν μπορώ μέχρι εκεί. Ή να πιούμε και ένα ποτό, να πιούμε και δεύτερο, να πιούμε και τρίτο και τέταρτο. Δεν μπορώ. Να έχουμε πιει και ουζάκια, να πιούμε και ένα τσίπουρο. Ναι, ειδικά στις διακοπές αυτό το βλέπω επί καθημερινής βάσης. Ειδικά με το φαγητό και το ποτό και την. Ψιλοκρεπάλι δηλαδή, γιατί είναι σαν να τους βγάζεις, ανοίγεις την πόρτα και τους βγαίνει έξω. Είναι όπως τα παιδιά στο διάλειμμα, βγείτε έξω και γίνεται χαμός. Και το έχουν, ας πούμε, ότι άμα δεν το κάνουμε αυτό... Δεν έχω περάσει διακοπές. Δεν είναι διακοπές αυτές. Αυτό είναι που λέω εγώ, ότι έχεις προδιαγράψει το τι είναι διακοπές, ποιες είναι οι προσδοκίες σου. Νομίζω ότι σαν λαός το έχουμε αυτό, αλλά εγώ βλέπω ότι σιγά σιγά διαμορφώνονται και άλλου είδους τρόπο ζωής, γιατί τόσα χρόνια ως λαός έτσι το βλέπαμε τις διακοπές. Βέβαια βλέπουμε ότι δεν είμαστε εμείς σαν λαός που το λέμε ας αρχίσουμε από το μεσημέρι. Και οι ξένοι που έρχονται. Τσίπουρα και αυτά έρχονται εδώ πέρα, δεν βλέπεις τι γινόταν και στα μάλια. Τώρα πήγανε, λέει, στην Βουλγαρία, σε ένα άλλο μέρος, που ερχόντουσαν όλοι οι Αγγλέζοι και τα Αγγλάκια, τα πιτσιρίκια και γινόταν λιώμα. Λιώμα. Και κάτω εκεί στον κάβο, στην Κέρκυρα και σε αυτά, και έκτροπα. Εκεί θα πω οι συγκεκριμένοι Άγγλοι και τα συγκεκριμένα Αγγλάκια. Ναι, είναι η πιτσιρικαρία. Ναι, και εντάξει, δηλαδή υπάρχει τουρισμός και τουρισμός. Ναι. Και υπάρχουν και άνθρωποι και άνθρωποι. Δηλαδή, αλίμονο, δεν θα είσαι αυτό συγκρατημένο στις διακοπές αφού δεν δουλεύεις την άλλη μέρα και μπορεί να ξυπνήσεις ό,τι ώρα θέλεις. Ναι. Αλλά ξέρεις τι, εμένα με χαλάει το ότι στις διακοπές θες να ηρεμήσεις λιγάκι και κάποια σου λέει, όχι, τι λες τώρα, εμείς θα πούμε. Σήκω, πάμε, τσίπουρα. Στην άλλη παραλία. Στην άλλη παραλία, πάμε. Παίξε ρακέτες. Ναι. Εντάξει, μπορείς να τα κάνεις αυτά, αλλά κάποια στιγμή λες, κουράστηκα. Εγώ δεν μπορώ. Εγώ λέω, δεν μπορώ, παιδιά. Το έκανα μία φέτος μου έτυχε αυτό. Θα ξεχωρίσεις, θα πεις. Λέω, δεν μπορώ άλλο. Εγώ, βγείτε μόνοι σας να πιείτε το βράδυ και να... Όχι, μπορεί να βγεις και να πιεις ένα νερό με... Εντάξει, ένα ποτό μπορεί να το πιείς, δεν θα πιείς 15. Δεν θα πιείς. Ναι. Και μετά μπορεί να πιείς ένα νερό με... Κάτι ρε παιδί, θα την ένα νερό με λεμόνι. Είναι, δεν μπορείς όμως να ξεχωρίσεις, αυτό θέλω να πω. Δεν μπορείς να πεις, α, εγώ είμαι κουρασμένη, κουράστηκα που έκανα μπάνιο όλη την ημέρα. Και που πήγαμε σε 40 παραλίες και γυρίσαμε όλο τον κόσμο. Δεν μπορώ να βγω το βράδυ, πηγαίνετε μόνοι σας. Όχι. Αυτό δεν θα το πεις, αλλά μπορεί να μην πας στις 40 παραλίες και να πεις, παιδιά, εμένα αφήστε με εδώ. Θα πάρω το λεωφορείο ή θα το κόψω με τα πόδια. Γιατί πολλούς είδα που στο νησί που ήμουνα πηγαίνανε πάρα πολύ με τα πόδια. Βέβαια ήταν προσβάσιμα όλα. Δεν πήγα σε μεγάλο νησί, δεν πήγα στην Κρήτη. Ναι, αλλά όμως και εκεί που πήγες, που είναι πολύ ωραίο το μέρος, δεν είναι μικρό νησάκι. Καθόλου. Δεν τα πόδια. Αλλά εγώ είδα με την πετσέτα στο χέρι και πηγαίνανε πολύ κόσμο. Μπας και δεν είχαν αυτοκίνητο. Ναι, δεν είχαν αυτοκίνητο. Ναι, δεν είχαν αυτοκίνητο. Αλλά πήγε, το κόβανε με τα πόδια. Λέω λοιπόν ότι άμα δεν αντέχει κανείς, καλό είναι να πει το όριό του. Μέχρι εδώ μπορώ. Ναι. Εντάξει. Αλλά θέλω να είμαι παρέα, οπότε θα έρθω μεν και θα πιω. Ένα χυμό ή θα πιω ένα νερό. Και εμένα με έχουν πει πολλές φορές ξενέρωτη. Ναι. Λέω, ναι, παιδιά, δεν πειράζει. Άμα δεν δώσεις εσύ σημασία, δεν δίνει ούτε ο άλλος. Και πάμε παρακάτω, γελάμε και δεν δίνουμε σημασία. Ναι, κατάλαβα τι θέλεις να πεις. Να μην διωγγώνουμε και να μην, ας πούμε, νομίζουμε ότι μας προσβάλλει κάποιος. Ναι, το πάρουμε προσωπικά. Εντάξει, προσωπικά το λένε, με την έννοια ότι έλα, μωρέ τώρα, μωρέ. Πώς κάνεις έτσι. Η άλλη λύση είναι να πεις, θα οδηγώ εγώ. Να πάρεις εσύ το τιμόνι, οπότε να πεις δεν πίνω μωρέ γιατί οδηγώ. Δηλαδή μπορεί να κάνεις και αυτό, αν θέλεις. Αλλά πιστεύω ότι και εμένα μ' αρέσει ξαπλώστρα, βιβλίο και μπροστά στη θάλασσα. Αυτό. Ναι. Μην μου πεις ανέβατε το πήγαινε, κατέβα στο άλλο. Δηλαδή, και δεν είναι τώρα αυτό, από τότε που ήμουν μικρή. Άμα έβρισκα μία ωραία παραλία, κόλλαγα εκεί
Και δεν ήθελα δεν να πάω. Δεν ήθελες να πάω να δεις και την άλλη παραλία και τις ασφαλείς του νησιού. Όχι. Όχι. Δεν είχα το ανικανοποίητο. Δεν το έχεις. Όχι, λέω, αφού περνάω εδώ μια φορά, όλες οι παραλίες ίδια θα είναι. Λέω εγώ συνήθως ότι εντάξει, άμα πάμε σε ένα νησί, να δούμε. Και την άλλη και την άλλη και την άλλη. Με την έννοια πια, όχι την ίδια μέρα. Όχι την ίδια μέρα. Εννοείται αυτό. Θα πάμε να δούμε, ας πούμε, λέμε για τη Λευκάδα που έχω περάσει εκπληκτικά και το λέω γιατί πολύ ωραίες παραλίες. Πολύ ωραίες. Παρόλο που δεν είχε καθόλου φαΐγο, το λέω και έτσι. Δηλαδή το φαγητό ήταν πολύ τουριστικό και μου έκανε πολύ άσχημη εντύπωση. Καταπληκτικές παραλίες. Δεν θα πας στους Αγκρεμνούς, δεν θα πας στο κάθισμα, λέμε τώρα. Δεν θα πας στο αυτό, δεν θα πας από εκεί. Να τα δεις αυτά. Εγώ να σου πω, τη Λευκάδα την είχα κάνει ένα γύρο με το αυτοκίνητο. Και μετά κατέληξα ότι μου αρέσει το κάθισμα και ο Άγιος Νικήτας και λέω γιατί να πηγαίνω του Νιδρίου η παραλία που είναι όχι, πολύ ωραία. Θα πας από... Δεν μ' αρέσει. Ναι, μ' αρέσουν οι ανατολικές παραλίες. Ναι, 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 ναι. Θα πάω και εκεί. Εκείνες που είναι από εκείνη την πλευρά και έχουν αυτά τα καταπληκτικά νερά και το λέμε γιατί πραγματικά. Τρομερά. Τα νερά δεν ξέρω αν υπάρχουν και σε άλλο νησί. Νομίζω ότι λίγο και η Κεφαλονιά λέει. Έχει και η Αντίπαξη. Έχουν η Αντίπαξη κάποιες παραλίες που είναι σαν να έχει πάει σε ένα τροπικό μέρος. Που δεν έχω πάει και έδειξα και στην εκπομπή τις προάλλες βίντεο από τους αντίπαξους. Πραγματικά είσαι... Σαν δηλαδή, να έχεις πάει... Όχι σε χέλες, ναι. Δεν χρειάζεται καν. Ναι, σε τροπικό ωραία. Μέρος, πολύ ωραία. Να τα λέμε αυτά για να κάνουμε και το εσωτερικό τουρισμό. Εγώ πάντα και βάζω και βιντεάκια. Ναι, και μάλιστα μου είπανε παντού όπου πήγα ότι φέτος ο ελληνικός τουρισμός είναι μειωμένος φυσικά. Και διάβασα και στα καράβια, γιατί τα καράβια κινούνται με Έλληνες τουρίστες, ενώ οι ξένοι έρχονται με τσάρτερ πτήσεις απευθείας στο νησί που πάνε. Αλλά και στο νησί που πήγα εγώ λέγανε ότι τα δωμάτια στην πόλη μέσα είναι άδεια. Και μπορείς να βρεις και με 35 και 40 ευρώ. Θέλαν, έτσι μου είπαν, δεν μου το είπε επίσημο στόμα. Αλλά μου το είπε ένας ταξιτζής του νησιού που αυτοί ξέρουν. Ίσως επειδή προτιμούν λίγο να είναι και πιο στη θάλασσα, σε ξενοδοχεία που είναι πιο κοντά, πιο στη, κοντά θάλασσα, στη θάλασσα. Για να μην έχουν τις μετακινήσεις. Ίσως. Ναι, γιατί πιθανό. Παίζουν ρόλο τα πάντα. Ναι. Τώρα πλέον έχουμε φτάσει να λέμε ένα και ένα πόσο κάνει. Ακριβώς. Σωστά. Και για να καταλήξω, θέλω να πω ότι καλό είναι να πούμε ότι θέλω να περάσω καλά και θέλω να κάνω αυτό που με κάνει ευτυχισμένο. Θα δώσω προτεραιότητα στους φίλους μου σε ορισμένα θέματα και θα περάσω προκειμένου να μην είμαι μόνος, γιατί όταν πας με παρέα, ναι. Καλό λοιπόν είναι να υποχωρήσεις, αλλά μέχρι το σημείο που τα μετά... Τα όρια που λέμε, να βάζουμε τα όρια. Επίσης πιστεύω ότι όταν οι παρέες είναι πολύ μεγάλες, περνάς ωραία άμα είσαι 16-18 εκεί. Ναι. Μετά όταν μεγαλώνεις και αρχίζει ο ένας να έχει το σύντροφό του, ο άλλος το δικό του σύντροφο κλπ. Ή να θέλει και τα θέλω του. Ένας τρώω στις 6, ώρες τρώω στις 11 το βράδυ. Ναι, έτσι είναι. Οπότε άντεση δεν μπορούν να... όλα μαζί να, άντεση, τώρα να ταιριάξουν. Ναι, οπότε θέλω να θυμίσω ότι για να είσαι ευτυχισμένος, καλό λίγη είναι. Λίγη και καλή. Λίγη και καλή. Και να μπορέσεις να κάνεις κι εσύ τις διακοπές έτσι όπως τις έχεις ονειρευτεί. Αυτό ήθελα λοιπόν να πούμε για το θέμα των διακοπών. Για να δω τις σημειώσεις μου αν έχω κάτι άλλο. Ξαναλέω δούμε, να είμαστε πολύ χαλαροί. Μην κάνουμε σκέψεις. Αυτές που θα κάνουμε το Σεπτέμβριο, θα τις κάνουμε το Σεπτέμβριο. Μην κρατάμε επαφή συνέχεια με... Με τα τηλέφωνα και τα λοιπά, εκτός και αν είναι για να οργανωθούμε που θα πάμε το βράδυ και τι θα κάνουμε. Είναι και κάποιες δουλειές που δεν αφήνουν, δηλαδή. Περιθώριο, βέβαια. Εντάξει, αυτό το σέβομαι. Και εγώ πολλές φορές έχω πάει διακοπές και ήταν τα μυαλά μου πίσω, γιατί μπορεί να με φωνάζανε να... Είχα κάποιο project, μπορεί να με φωνάζανε πίσω για μια δουλειά, μπορεί, πολλά μπορεί. Εδώ που έχουμε φτάσει. Θα κάνουμε όλα. Αυτά λοιπόν για τις διακοπές. Θέλω να πούμε ένα άλλο επίσης ωραίο θέμα, ευχάριστο θέμα, το οποίο το σημειώνω και στο βιβλίο «Ψυχική Μπουγάδα», να δέχεσαι με ευγνωμοσύνη ό,τι σου προσφέρεται. Μ' αρέσει αυτό, για πες το. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Δηλαδή, οι άνθρωποι πάντα προσφέρουν στους άλλους. Άλλος προσφέρει χρόνο, άλλος προσφέρει ένα κοπλιμέντο, άλλος προσφέρει ένα γλυκό, άλλος προσφέρει τη θέση του, άλλος προσφέρει οτιδήποτε. Πάρα πολλά. Δηλαδή, αν αρχίσεις και τα παρατηρείς, τα συναισθήματά του, την αγάπη του, το ενδιαφέρον του κτλ. Εδώ θέλω να πω ότι ο τρόπος που δέχεσαι κάτι, καλό είναι να είναι με μια ευγνωμοσύνη και αναγνώριση. Δηλαδή, μην είσαι ξινός άνθρωπος και μην είσαι απότομος. Δηλαδή, λέει κάποιος, «Α, σήμερα είσαι ομορφιά σου. Έλα μωρέ, όλη νύχτα δεν κοιμήθηκα. Α, τι ωραίο που είναι αυτό που φοράς. Έλα καλέ, 5 ευρώ το πήρα χτες από ένα παζάρι». Ναι, πάντα υπάρχει μια ξυνήλα. Μια ξυνήλα. Ενώ το πιο ευχάριστο είναι να πεις ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι. Ή αν σου πει ο άλλος, ξέρω εγώ,
να σου δώσει, ξέρω εγώ, να σου πει, έλα κάτσε εσύ εδώ. Όχι μωρέ, εντάξει, μη σου πάρω τη θέση. Πραγματικά αυτό το έχω δει και σε ανθρώπους που, εντάξει, εμένα μου αρέσει και να ευχαριστώ το... Και το ευχαριστώ, ναι. Όχι μόνο σαν λέξη, αλλά σαν αποδοχή, ναι, της ενέργειας που σου κάνω. Mm. Δηλαδή, εγώ ας πούμε είδα εσύ ότι φοράς ένα πολύ ωραίο, τα φοράς ας πούμε αυτά, ναι, τα βραχιολάκια εδώ πέρα, ναι, ή εγώ. Και είδα κάποια στιγμή ότι, α, ωραία, ναι, θα πάρω στη φίλη μου ένα βραχιολάκι. Το να το αποδεχτείς, ναι, με έτσι με χαρά, με αναγνώριση. Δεν ξέρω γιατί πολλοί άνθρωποι το έχουν ή και το άλλο που κάνουν. Α, μωρέ, δεν ήταν ανάγκη τώρα, γιατί ναι, πήγες και ναι, το έκανες. Ναι. Είναι σαν να σου λέει τώρα εγώ αυτό δεν, αξίζω. Δεν θα το φορέσω. Θα να το πετάξω. Ναι. Πέταξε το, κάντε το. Και δεν το αξίζω. Δεν είναι καταπληκτικό που είναι αυτό. Μα δεν σου δίνει χαρά. Και βέβαια, μόνο... και σε αυτόν που το παίρνει και σε αυτόν, ναι, που το δίνει. Και εγώ δηλαδή πες ότι το είδα και το... αυτό νόμιζα ότι... Ναι. Θα σου πήγαινε. Εσύ μπορεί να μην το φοράς. Αλλά ακριβώς, και μόνο θα το δεχτείς με τέτοια χαρά. Έτσι. Είναι σαν να λες αυτό το ευχαριστώ εμπράκτος. Εμπράκτος. Και όχι, εντάξει, τώρα δεν ήταν ανάγκη, μα τι λες, αυτά δεν θέλω και αυτά και δεν έπρεπε να το κάνεις. Όλα, ναι, τα αρνητικά δηλαδή. Ναι, ή σου, ξαναλέω, σου λέει άλλος, αχ, λες ο ήλιος. Σου λέει άλλος, πάρε τη δικιά μου ξαπλώστρα, εδώ έχεις και άλλες. Εντάξει, μωρέ, μη σου πάρω την ξαπλώστρα, αφού άλλος την προσφέρει. Πες τους, ευχαριστώ πάρα πολύ που με σκέφτηκες. Και που νοιάζεσαι για μένα, ρε παιδί μου. Κάποια άλλη στιγμή. Θα σου δώσω τη δικιά μου ξαπλώστρα. Μπορώ να σου φέρω έναν καφέ από τον μπαρ την ώρα που εσύ είσαι αραυτός. Από εδώ μέχρι εκεί με το αυτοκίνητο. Ναι. Είναι τα καθημερινά που δεν τα σκεφτόμαστε. Ακριβώς. Ότι να δεχόμαστε με ευγνωμοσύνη οτιδήποτε μας προσφέρεται. Ή άλλο σου λέει, ξέρω εγώ, κάποιο έχει παιδί και λέει άλλο, μη σε νοιάζει, θα στο κρατήσω εγώ μισή ώρα. Α, δεν πειράζει. Έχω τη μαμά μου, μην έρθει εσύ. Εντάξει, μην έρθω εγώ. Δηλαδή, προσφέρεται, ρε παιδί μου, άλλος. Έχει μια, ναι, κάνει σου, έχει μια ξυνήλα. Καρδιά. Ενώ άλλος έχει μια ξυνήλα. Που από μέσα σου μετά το παίρνεις και λες, τώρα άμα σου ξαναπώ εγώ τίποτα. Και βέβαια. Γιατί και ο άλλος δεν προτίθεται μετά να σου ξαναπροσφέρει κάτι. Διότι σου λέει, γιατί να προσφέρω εγώ όταν ο άλλος δεν το αποδέχεται. Ξέρεις, πολλοί άνθρωποι νομίζουν ότι άμα αποδεχτούν κάτι, ίσως επειδή δεν έχουν συνηθίσει να δέχονται. Έχουν αυτό συνηθίσει είναι. Να δίνουν. Να δίνουν. Να δίνουν και ειδικά έτσι και πιο μεγάλες ηλικίες, θα μου πεις και θα υπάρχουν. Επειδή έχουν συνηθίσει να δίνουν, δεν δέχονται εύκολα γιατί νομίζουν ότι. Δεν ταξίζουν. Μπράβο. Ή, ναι, ότι είναι πολύ, είναι too much αυτό. Και τώρα ξέρω εγώ, μήπως. Δηλαδή, πολλά μπορεί να περνάνε από το μυαλό. Και πραγματικά μου κάνει εντύπωση. Λέω και λέω, μα καλά, είναι μικρό, δεν είναι να πει ένα. Όχι, δεν θέλω, ευχαριστώ, δεν θέλω, δεν θέλω, μα πάμε, δεν θέλω, δεν θέλω. Mm-hmm. Πια μετά λες. Ναι. Οπότε και αυτό ήθελα να πω ότι να δεχόμαστε με ευγνωμοσύνη. Έτσι. Και να τα ανακαλύπτουμε. Και τον ανακαλύπτουμε και να τα αναγνωρίσουμε, γιατί εμείς και μια φορά δεν το ανακαλύπτουμε ακόμα, καν. Ακόμα τώρα και εγώ το σκέφτομαι εξής, το φτιάχνω, έτσι μου λες μια αυτή και το φτιάχνω ακόμα και από το σύντροφό μας τον ίδιο. Φυσικά. Έτσι είναι. Όταν άλλο σου λέει εντάξει, βρε παιδί μου, να πάμε εκεί που θες εσύ απόψε. Ναι. Αντί να πεις, μα πια, με έσκασες, καιρός ήταν. Απλά λες ένα ωραίο ευχαριστώ. Ναι, ναι. Οπότε ο άλλος ενθαρρύνεται την άλλη φορά να ξανακάνει το ίδιο. Γιατί αν, ας πούμε, η απάντηση είναι, με είχες κάνει τόσο καιρό, πια στο έχω πει 100 φορές μέχρι να πάμε εκεί. Και μπούρου, μπούρου, μπούρου. Και μπούρου, μπούρου, μπούρου. Σου λέει και ο άλλος. Άστο. Άλλα πράγματα που ήθελα να συζητήσουμε είναι ότι πολλές φορές έρχονται οι απαντήσεις και σε μερικά θέματα που δεν ξέρουμε τι να κάνουμε, καλό είναι να ρωτάμε και να σκεφτόμαστε μερικά τα πράγματα που μας απασχολούν και να ρωτάμε είτε άλλους ανθρώπους ή να προσπαθούμε να δούμε πώς θα λύσουμε τα θέματά μας. Όταν ρωτάς και τώρα στις διακοπές υπάρχουν ευκαιρίες να ρωτήσεις για θέματα που... Και γίνονται συζητήσεις. Και γίνονται συζητήσεις και φιλικές και τα λοιπά. Και βγάζεις και συμπεράσματα. Και όταν χαλαρώνεις, σου έρχεται και η έμπνευση να βρεις λύσεις σε διάφορα θέματα που σε απασχολούν. Δεν το κάνεις επίτηδες, αλλά επειδή έχεις χαλαρώσει και δεν σκέφτεσαι τα 50 θέματα τα οποία σε πνίγουν. Και είναι και το ότι δεν θέλεις και την άμεση λύση. Δηλαδή τώρα θέλω, ναι, την λύση. Τώρα και δεν, ναι, σου έρχεται με τίποτα αυτό. Ακριβώς. Διάβασα αυτό που είπες, το διάβασα στο δικό σου το site που, ναι, έχεις και που βάζεις τέτοια ωραία θέματα. Ναι. Και είδα ότι και μου άρεσε πάρα πολύ. Θέλω να το αναπτύξουμε αυτό, μου αρέσει. Αυτό πώς έρχεται η λύση και κουμπώνει στο πώς θέμα. Έρχεται η λύση και κουμπώνει. Όπως λένε και οι ανατολικές θρησκείες, όταν είναι έτοιμος ο μαθητής, εμφανίζεται ο δάσκαλος. Εδώ πέρα είναι ότι όταν ψάχνεις για ένα θέμα, έρχεται η λύση και κουμπώνει. Δηλαδή, εσύ αναζητάς ένα θέμα και δεν μπορείς να βρεις τη λύση, δεν μπορείς να αποφασίσεις κάτι. Τότε αρχίζεις και ψάχνεις,
ρωτάς, αυτό που είπα και πριν, κάνεις κάποιες ερωτήσεις, επειδή δεν ξέρεις. Και επίσης, σε απασχολεί στο μυαλό σου και ξαφνικά ή σου εμφανίζεται ένα άρθρο μπροστά σου. Μπράβο, ή λέει μια ατάκα ένας άνθρωπος μπροστά σου. Και αυτό ήτανε. Και λες, να, είναι αυτό που έψαχνα. Ναι. Αλλά αν τελικά, το θέλεις κάτι πολύ γίνεται. Αν έχεις τις προσλαμβάνουσες να ακούσεις αυτά που λένε οι άλλοι και αυτά που σου εμφανίζονται μπροστά σου. Γιατί εσύ ψάχνεις κάτι ή θες να αναζητήσεις μια λύση ή κάτι. Και αν ο άλλος σου πει μια φράση και εσύ απλά δεν έχεις ακούσει τίποτα, δεν έχεις ευαισθητοποιηθεί. Αν είσαι ευαισθητοποιημένος όμως και οι απαντήσεις, όταν ο άλλος λοιπόν σου λέει κάτι, εσύ αμέσως το διακρίνεις ότι να, μου είπε κάτι, για να το σκεφτώ, ναι. Για να το... Ξέρεις, αυτό, που, επειδή επιστρόφα και για τις ανατολικές έτσι, φιλοσοφίες, τώρα... Πού πήγε το μυαλό μου. Πάντα δεν λέμε ότι σκέψου κάτι πάρα πολύ έντονα για να πάρεις τις απαντήσεις. Ακόμα και για το I Ching, το ναι. Ξέρεις που το κινέζικο, έτσι, η μαντική τέχνη ας πούμε της Κίνας που ρίχνουν τα νομίσματα ναι, και τα ναι, λοιπά. Ναι, βέβαια. Σου λέει σκέψου κάτι έντονα, ρώτα, ναι. Ρώτα κάτι, το σύμπαν, την, ναι. Το I Ching ας πούμε. Έχει και ένα βιβλίο, το έχω πάρει και μου αρέσει και πάρα πολύ και το έχω ξεχάσει κιόλας, να είδες. Και ρίχνεις ας πούμε τους ρούνους και παλιά που ρούνουν. Ναι, το έχω δει και αυτό, λοιπόν, βέβαια. Όπως ναι. Παραδείγματος χάρη και τα ταρό. Έτσι δηλαδή που σκέφτεσαι ναι. Κάτι πολύ έντονα, μεταφέρεις αυτή την ενέργεια που πάντα, τα πάντα είναι ενέργεια ναι. Και σου έρχεται η απάντηση. Σου έρχεται η απάντηση και μπορεί που να σου έρθει από οπουδήποτε. Όλα τα πράγματα ναι. Να ρίξεις τα ταρό ή τους ρούνους που ρίχνανε παλιά. Εκεί πάνω στην Ιρλανδία και αυτή. Αν έχεις ανοιχτές τις προσλαμβάνουσές σου, μπορεί να σου πει ένας μια τάκα, μπορεί να διαβάσεις ένα άρθρο, μπορεί να δεις μια ταινία πολλές στην τηλεόραση ή στο σινεμά. Αυτό. Και εκεί που βλέπεις τη σκηνή να διαδραματίζεται και είναι και η απάντηση μέσα σε αυτό που ψάχνεις. Έτσι, να είμαστε ανοιχτοί στις απαντήσεις. Ανοιχτοί στις απαντήσεις. Βέβαια, θα προσθέσω κάτι ακόμα, το οποίο το σημειώνω και στο βιβλίο μου, ότι το ρύζι δεν βράζει με κουβέντες. Θέλει πράξεις. Συναθηνά και χειρακίνη. Δηλαδή, έτσι, ωραία, εμείς τα λέμε, μια χαρά, όλα πολύ ωραία, μια χαρά. Αλλά αν δεν βάλουμε και σε εφαρμογή αυτά που λέμε και που σκεφτόμαστε. Δηλαδή, εγώ πολλές φορές όταν λίγο λυγίσω και αρχίσω και κάνω μαύρες σκέψεις, μου λένε όλοι, εσύ που γράφεις βιβλία για την ευτυχία. Σε όλους συμβαίνει αυτό. Έτσι δεν είναι. Μου λένε, με παραφέρουν στην τάξη. Λοιπόν, πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε, πρέπει, αξίζει, χρειάζεται να σκεφτούμε ότι ό,τι λέμε ή ό,τι σκεφτόμαστε ή ό,τι αποφασίζουμε, καλό είναι να το βάλουμε σε πράξη. Γιατί όλοι μετά κρινόμαστε από τις πράξεις μας και αυτό που μένει πίσω από τη ζωή του καθενός μας είναι οι πράξεις μας. Η ιστορία μας αυτό δεν είναι, οι πράξεις μας. Επομένως, το να λέμε αυτό διάφορες θεωρίες είναι όλα πολύ ωραία, αλλά χωρίς πράξεις. Στο διατάφτα λοιπόν, γιατί πολλές φορές μου λένε και για το βιβλίο μου τι ωραίο και τα λοιπά και έχω ήδη αρχίσει τη διαδικασία της ψυχικής μπουγάδας ναι. Και λέω, είδες, χωρίς διαδικασία, απλά με το να διαβάσεις ένα βιβλίο δεν έχεις εφαρμόσει αυτά που και το σου λέει. Εγώ πιστεύω ότι γενικά τα βιβλία σου που είναι και αρκετά, είναι και 10 που έχεις γράψει, αλλά και η ευτυχία είναι απόφαση και η ψυχική μπουγάδα που είναι και το καινούργιο σου τώρα ναι. Κυκλοφορεί μερικούς μήνες. Δεν είναι ένα βιβλίο που το διαβάζεις, σαν ένα μυθιστόρημα, το διάβασα, εντάξει. Χαλάρωσα και τελείωσα. Όχι. Πρέπει να επαναλαμβάνεσαι, δηλαδή ναι. Να ξαναπηγαίνεις, γιατί πολλές φορές, τις περισσότερες φορές, οι μαύρες σκέψεις μας κατακλείζουν. Συνέχεια. Δηλαδή συνέχεια. Σου γίνεται κάτι, σου ξυπνάνε αυτό το παρελθόν που το έχεις μέσα ναι. Στο υπόβαθρο. Ξανά, μάνα, και λες, πού θα βρω. Έχουμε 2-3 τέτοια βιβλία που μπορούμε να τα ανοίγουμε για να παίρνουμε λύσεις. Ναι, είναι σαν είναι ένα εγχειρίδιο, πράγμα. Ας πούμε, που το έχεις απλό δίπλα σου και οπουδήποτε μπορείς να. Θα το τσελεμεντέ, λες, τι θέλω να κάνω. Ακριβώς. Τώρα με μελομακάρονα, ας πούμε. Θα ναι. Ανοίξω στη συνταγή για τα μελομακάρονα. Ακριβώς. Μου το έχουν πει πολλές φίλες αυτό. Έτσι. Ναι, όπως έχω για τη μαγειρική τα βιβλία, έχω το δικό σου αυτό και το έχω δίπλα στο προσκεφάλι. Σε παίρνει από κάτω το συνέστημα, ναι. Σε παίρνει από κάτω όλους μας. Η μαυρίλα, σε παίρνει το άγχος, το στρες. Και μπλοκάρεις. Και μπλοκάρεις. Συμφωνώ απόλυτα. Επίσης, θα ήθελα να πούμε ένα ακόμη tip, ότι πολλοί άνθρωποι παίρνουν ανάλαφρα τη ζωή, άλλοι δεν την παίρνουν. Άλλοι την παίρνουν λίγο πιο βαριά. Πιο σοβαρά, Πιο σοβαρά. Mm. Και είναι άλλοι που λένε, εντάξει μωρέ, δεν έγινε τίποτα, ναι, θα όπως. Το διορθώσουμε. Mm. Εγώ είμαι από αυτούς που την παίρνουν πιο βαριά. Mm. Και πάντα έχω στο νου μου να την παίρνω λίγο πιο ελαφριά τη ζωή. Διότι αυτό δεν το κάνω, δεν είναι η πρώτη μου αντίδραση.
Θεωρώ λοιπόν ότι. Σε καταλαβαίνω τι θες να πει, γιατί και εγώ έτσι νομίζω ότι είμαι. Δηλαδή ναι. Παίρνεις τα πράγματα λίγο πιο σοβαρά ναι, από ό,τι χρειάζεται, πιο βαριά όπως ναι, είπες. Δηλαδή αφού ο ρόλος μου είναι αυτός, θα κάνω τη δουλειά μου σωστά. Έτσι. Αφού είμαι εδώ να συζητήσουμε κάτι, δεν θα πω κάτι χαχαχούχα, θα πω κάτι που να θεωρήσω ότι θα βοηθηθεί ο κόσμος. Κι όμως είδες που κάποιοι άνθρωποι μέσω του χιούμορ, μέσω ναι, της ελαφρότητας, όχι της ελαφρότητας. Ναι. Όχι ελαφρότητα αυτό, χαλαρά και χαζοχαρούμενα. Ναι. Περνάνε και πετυχαίνουν κιόλας. Ναι. Γιατί αποφορτίζουν την κατάσταση. Ακριβώς. Και στη δουλειά πολλές φορές, όταν υπάρχει μεγάλη ένταση και πίεση, το να τα βλέπεις όλα λίγο πιο χαλαρά, αυτομάτως αποφορτίζει την κατάσταση και μπορείς να βρεις ευκολότερα τη λύση, γιατί δεν μπλοκάρει το μυαλό. Γιατί όταν είσαι... Δεν γίνεται όμως πάντα, βρε Κατερινάκη. Να είπες και εσύ ότι η πρώτη σου αντίδραση είναι έτσι κι εγώ. Ναι. Αυτό το έχω, τι να πω, είναι ίσως και, είναι και συν, είναι και πλην μερικές φορές. Ναι. Όπως το... είναι, η πρώτη αντίδραση είναι όπ. Τώρα ναι. Εντάξει, είμαστε, ναι, εδώ δεν είμαστε για... Αλλά έτσι και νομίζω ότι βάζεις το μυαλό σου να δουλεύει, ότι παίζεις ένα... ότι αν ήσουν, ας πούμε, στο θέατρο και παίξεις ένα ρόλο και είναι κόντρα ρόλος. Ναι. Τι θα έκανες, δηλαδή κόντρα ρόλος αυτό που είσαι εσύ. Ναι. Ναι. Τι θα έκανες στην προκειμένη περίπτωση, ξέρεις πώς αποφορτίζεται η κατάσταση, δηλαδή παθαίνουν και όλη πλάκα που αποφορτίστηκε, δηλαδή σαν να γίνεται clear το θέμα. Ναι, καθαρίζει. Ναι. Το από ξέρω. Την ένταση. Από την ένταση. Το ξέρω, το καταλαβαίνω. Τη κατάσταση. Απλά αυτό το λέω και στον εαυτό μου και το λέω και σε όλους μας, ότι να παίρνουμε τη ζωή λίγο πιο ελαφριά. Πιο ελαφριά, τουλάχιστον ας το έχουμε και στο μυαλό μας. Και κυρίως τώρα που είναι, ας πούμε, με αφορμή τις διακοπές και τις ελεύθερες και χαλαρές στιγμές, ας τα πάρουμε όλα πιο ελαφρά. Και νομίζω ότι είναι και μια, θα μου πεις αυτό το καλοκαίρι, ούτε που το καταλάβαμε πώς έφυγε. Πώς ήρθε και πώς έφυγε, γιατί δεν ξέρω, δεν αποφορτίστηκε τόσο η κατάσταση, ίσως γιατί υπήρχε και αυτό αυτή η ένταση, η κρίση με τα νομοσχέδια, με τους φόρους, με Κίνα, με τα... Οικονομική πίεση. Μα μέσα στον Αύγουστο να κάνουμε τις δηλώσεις, όχι, θα καλέσει. Είναι ένα πράγμα πολύ μπερδεμένο και οφείλω να ομολογήσω ότι μας έχει μπερδέψει όλους. Και θέλοντας να πάρουμε και την ζωή πιο ελαφρά ή παίρνοντας πιο σοβαρά. Αλλά γενικά, παλιότερα, το καλοκαίρι είχε την αποφόρτισή του. Σαν ναι. Έτσι έβγαινε. Ναι, σωστά. Άλλωστε, καλά, το καλοκαίρι κάνανε και πιο πολύ μεγάλες διακοπές. Τώρα οι διακοπές όλο και μικραίνουν. Δηλαδή, παλιά... Και λόγω της οικονομικής κρίσης. Κυρίως. Και ύστερα, ποιος αφήνει τη δουλειά του να στρίψει. Διάβασα έτσι, τώρα στο Facebook, λέει, τώρα λέει, ζητάμε, λέει, δουλειά, όχι διακοπές. Λέει, που καταντήσαμε. Αυτό είναι. Δηλαδή, ναι. Θεωρούν, λέει, τους εαυτούς τους τυχερούς που έχουν δουλειά και δεν πάνε διακοπές. Το ξέρω. Λέει, που καταντήσανε. Ναι. Δηλαδή, έχουν ανατραπεί πολλά πράγματα από αυτά που πιστεύαμε παλιά. Αν και, όπως μας λέει και ο Γιώργος Ματσάκος, αυτολόγος, όντως της εκπομπής, εντάξει, λίγο ακόμα, βγαίνουμε από το τούνελ, βγαίνουμε σιγά-σιγά, μην περιμένουμε και θαύματα, μέχρι το κάνα δύο χρονάκια ακόμα. Εντάξει, θα βγούμε. Να βγούμε. Μακάρι. Αυτό θέλουμε όλοι. Αυτό θέλουμε όλοι. Για να αντέξουμε μέχρι αυτά τα δύο ακόμα χρόνια. Ναι. Και είπαμε, άμα παίρνουμε και την... Έτσι όπως μιλάμε τώρα, έτσι και σαν φίλες και σαν... Και να δώσουμε και το φιλικό χαρακτήρα της εκπομπής και στους τηλεθεατές που μας ακούνε. Γιατί άμα μιλάμε συνέχεια για... μεγαλόπνο πράγματα και με δύσκολες λέξεις, νομίζω ότι ο άλλος δεν κάνει touch, δεν κάνει επαφή. Οπότε σωστά. Και εδώ μιλάμε και στα φίλη σου, λέω και αυτά που μου λες και εσύ τα άλλα. Α, μας ακούνε και οι τηλεθεατές, οπότε βγάζουν και ένα συμπέρασμα πιο εύκολα και γινόμαστε κατανοητοί πάνω απ' όλα και απλοί, δεν χρειαζόμαστε να το παίρνουμε σωστά. Και κάπως. Αυτό που είπες τώρα, το τελευταίο, νομίζω ότι παίζει μεγάλο ρόλο στην αποφόρτιση ακόμα και των πιο δύσκολων σχέσεων και των προσωπικών και των επαγγελματικών. Αυτό το χιούμορ και η αποφόρτιση που δεν μας βγαίνει, γιατί το ξέρω ότι δεν μας βγαίνει σε εμάς που το έχουμε, σε αυτούς που το έχουν, ας πούμε, εδώ ο σκηνοθέτης μας το έχει αυτό. Έτσι. Είναι ωραίο, αποφορτίζει την κατάσταση και είναι πολύ ωραίο και για εκείνον και για εμάς. Και για εμάς που το ακούμε. Μπορώ να πω τα εύσημα. Λοιπόν, αλλά εμείς που δεν το έχουμε, θα πρέπει λιγάκι. Τι να πω, να βάλω post-it. Πού μπορώ να το βάλω, Πρέπει να το βάλω. Νομίζω ότι είναι ευχάριστο να έχεις ανθρώπους που σε παρασύρουν σε αυτό. Ναι. Δηλαδή σου λένε, έλα μωρέ, μην δίνεις σημασία πια. Δηλαδή αν έχεις φίλους σου... Σου κάνουν χιούμορ, ρε παιδί μου. Ναι. Κάτι σου λένε. Ναι, και γελάς. Ναι. Δηλαδή, γι' αυτό έχει σημασία ποιους έχεις γύρω σου. Ναι. Επειδή όλα αυτά είναι κολλητικά. Και είναι ωραίο. Και η μιζέρια είναι κολλητική, παιδιά. Όλα. Δεν θέλουμε μιζέρια στη ζωή μας, αλλά μακριά από μας τα καπνεύματα. Ακριβώς. Επομένως, καλό είναι οι φίλοι σου γύρω να σου λένε, έλα μωρέ, δεν πειράζει. Γιατί αυτός που είναι απ' έξω πάντα σου λέει, έλα μωρέ. Εντάξει, αυτός που είναι, μέσα παίζει, είναι. Μέσα είναι που κάνει αυτό το ρόλο.
Και πάνω σε αυτό που είπες, ότι επειδή περάσαμε δύσκολα και τα λοιπά, εγώ θέλω να πω, το έχω γράψει και στο site μου, ότι έχω εντυπωσιαστεί από τη στάση των ανθρώπων της Ελλάδας, πώς ας πούμε υπάρχει αλληλεγγύη. Ναι, τώρα πια υπάρχει. Υπάρχει, δηλαδή μου έχουν πει περιστατικά υπάρχει. Ότι ας πούμε μια γιαγιά που μένει στο χωριό και η εγγονή δεν βρίσκει δουλειά στην Αθήνα, πάει η εγγονή και φυλάει τη γιαγιά που παλιότερα η εγγονή δεν ούτε ήξερε που είναι η γιαγιά. Ναι, ναι, ναι. Και πάει και φυλάει τη γιαγιά, ενώ την προσέχει και της δίνει η γιαγιά το χαρτζιλίκι το οποίο θα έδινε σε κάποιον άνθρωπο ίσως να την προσέξει. Αλήθεια. Ναι. Επίσης, έχω ακούσει άλλα περιστατικά σε χωριό, ότι οι γονείς, εφόσον έχουν στο χωριό κάποιο σπίτι, μπορεί να μην είναι το καλύτερο, αλλά έχουν ένα σπίτι στο χωριό. Και δεν δουλεύουν, θέλεις να πεις εδώ. Πάνε μόνιμα και ζουν στο χωριό, γιατί είναι ξέρω εγώ συνταξιούχοι, ναι. Ναι, ναι, ναι. Και αφήνουν το σπίτι της πόλης, ναι, στο όποιο παιδί ή παιδιά, τα οποία εργάζονται και δεν μπορούν να φύγουν. Ναι. Οπότε, επειδή δεν μπορούν για και τα παιδιά νοικιάζουν, ναι, να νοικιάζουν χρήματα, να νοικιάζουν σπίτια. Το έχουν κάνει και για φιλικό μου ζευγάρι αυτό, ναι. Οπότε ακούω τέτοιες περιπτώσεις αλληλεγγύης που ειλικρινά με συγκινούν και καταλαβαίνω ότι τελικά η ελληνική οικογένεια δύσκολα, ναι, στα δύσκολα. Η οικογένεια πάντα στήριζε. Η ελληνική οικογένεια πάντα στήριζε. Πάντα. Ήταν πολύ υποστηρικτική. Έως καμιά φορά υπερβολικά. Ναι, αλλά τώρα δεν είναι στο υπερβολικό, όχι, είναι σε αυτό που είναι αναγκαίο. Ναι. Δηλαδή δεν είναι στο να σου πάρω 40 διαφορετικά παιχνίδια για να διαλέξεις ποιος αρέσει, το οποίο αυτό ήταν χάιδεμα, κανάκεμα κλπ. Εδώ μιλάμε για ουσία. Και εγώ πιστεύω ότι, επειδή το ανέφερες πριν, ότι προσωπικά έχω εντυπωσιαστεί με την αλληλεγγύη που δείχνουν οι άνθρωποι μεταξύ τους, που όλα αυτά δεν ακούγονται. Και καλό είναι να ακούγονται και πολλά από αυτά. Εγώ, επειδή γιατί σου λέω και ενημερώνομαι και συνέχεια από το ίντερνετ και λέω και ειδήσεις, λέω πού μπορούν να δώσουν τα καλά χρησιμοποιημένα παιχνίδια, ρούχα, παπούτσια, στην Πεντέλη, τώρα παρεπιπτόντως, στην Πεντέλη, στο ΠΙΚΠΑ. Χρειάζονται, και δεν το είπα και το ξέχασα. Λέμε τώρα. Το λέμε τώρα, το ΠΙΚΠΑ, Πεντέλης, χρειάζεται παιχνίδια, ρούχα, παπούτσια, τρόφιμα για τα παιδάκια του Ιδρύματος. Ό,τι έχετε μπορείτε να το προσφέρετε. Σας παρακαλούν πάρα πολύ. Το ΠΙΚΠΑ, Πεντέλης, βάλτε να δείτε και τα τηλέφωνα και τα λοιπά, δεν τα θυμάμαι και απ' έξω, είναι πολύ εύκολο να το βρείτε. Χρειάζονται τα πάντα για τα παιδάκια που φιλοξενεί. Έτσι, από ρούχα, παπούτσια, τρόφιμα, ό,τι παιχνίδια, βιβλία, τα πάντα, τα πάντα. Ελάτε σε επαφή και δώστε το. Μπορεί να είναι και χρησιμοποιημένα και σε πολύ πολύ καλή κατάσταση και καινούρια. Τα τρόφιμα, ας πούμε, καινούρια. Ναι, πολύ ωραίο αυτό, πολύ ωραίο που είπες. Ναι, 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 το ΠΙΚΠΑ Πεντέλης. Ναι, και ακούω και εγώ ότι υπάρχει μεγάλη βοήθεια. Ξέρεις, παλιότερα δεν υπήρχε, δηλαδή θέλανε χρήματα. Ναι. Δεν θέλανε σε είδη, γιατί και εγώ που ναι. είχα πάει να προσφέρω πάρα πολλά έτσι, σε είδος, βιβλία, ρούχα για παιδιά. Δεν τα θέλανε. Που καινούργια, παιχνίδια, βιβλία, δεν τα θέλανε. Θέλανε, λένε, αν θέλετε κάτι σε χρήματα, λέει, αυτά τα έχουμε. Ναι. Τώρα μου κάνει εντύπωση που τα ζητάνε. Να είδες, γιατί τώρα έχει αλλάξει η κατάσταση όλων μας. Ναι, μου κάνει εντύπωση. Γιατί έλεγα, είχα ας πούμε 3-4 σακούλες σκουπιδιών τεράστιες μαύρες. Και από τα πιτσιρίκια της αδελφής μου, πολύ καλά. Βιβλία, ρούχα, παπούτσια. Σε άριστη σε καλή κατάσταση. Άριστη. Δεν υπήρχε περίπτωση. Γιατί τώρα τα παιδιά, εντάξει, έχουμε. Και αλλάζανε πολύ εύκολα, ναι, γιατί, λόγω του ότι μεγαλώνανε. Μπράβο. Από τα πιτσιρίκια της αδελφής μου και της κουμπάρας μου κτλ. Και δεν έψαχνα κάπου να τα βρω, γιατί λέω πού να τα βάλω αυτά, πού να τα δώσω. Και δεν τα ήθελε κανένας. Είχα πάρει σε διάφορα ιδρύματα. Να όμως τώρα που τα ζητάνε. Ναι. Ναι, και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι. Ανακύκλωση. Ναι. Η ανακύκλωση είναι καλό. Mm. Επίσης, στην επαρχία βοηθάει η Εκκλησία. Έμαθα. Όταν λέω Εκκλησία, δεν εννοώ, δεν ξέρω αν είναι η Εκκλησία της Ελλάδας ή αν είναι ο τοπικός, η ενορία της κάθε. Συσίτια κλπ. Πάνε άνθρωποι, μαγειρεύουν και τέτοια. Για τους αστεγούς. Επομένως, αυτά είναι πολύ καλά σημεία που στηρίζουν τον άνθρωπο στα δύσκολα. Γιατί όλοι λένε πώς θα είμαι ευτυχισμένος στα δύσκολα. Επομένως, το να υπάρχουν αυτή η αλληλεγγύη και αυτή η στήριξη βοηθάει να έχουμε συνοχή, μπας και περάσουμε αυτά τα 2-3 χρόνια τα επόμενα που λες. Ναι, δηλαδή και κοινικό. Κοινωνικοποίηση. Ναι. Γιατί πολλές φορές μπορεί να έχεις τα ως προς το ζήν, αλλά ναι, να χρειάζεσαι ψυχολογική στήριξη. Βεβαίως. Αυτή τη στήριξη που πρέπει να
μιλήσεις με κάποιον, να σου πει μια ιδέα, να έρθει να σου κάνει παρέα ένα. Ή και εσύ να τον ακούσεις. Έτσι. Για το θέμα του. Δηλαδή, μην τον αποφεύγει, γιατί θα σε μαυρίσει την ψυχή, ξέρω εγώ, π.χ. λέμε. Όλοι μας χρειαζόμαστε ένα στήριγμα, έναν φίλο, μια φίλη. Κάτι. Ακριβώς. Και αφού λοιπόν ολοκληρώσαμε και αυτό, θέλω να πω ένα ακόμη σημείο, ότι στις διακοπές μπορούμε να απελευθερώσουμε το παιδί μέσα μας. Λοιπόν, αυτό καλό είναι να το απελευθερώνουμε όλο το χρόνο. Είναι ένας δείκτης ευτυχίας. Αποτοξίνωση, για πες. Και εκτόνωση. Εκτόνωση. Δηλαδή, το να κάνεις κάποια φορά μια σαχλαμάρα. Το να χοροπηδάς σαν να είσαι 5 χρονών. Το να κάνεις μια φάρσα. Όχι, δεν εννοώ εναντίον του άλλου. Εννοώ ένα χιούμορ, κάτι αστείο που να είναι. Να κάνεις κάτι που πάντα έχεις να κάνεις. Να πας ένα jet ski και να πεις: εγώ θέλω να μάθω jet ski να κάνω. Να κάνω jet ski, να χοροπηδάς ή να είσαι πειραχτήρι. Να τραγουδάς μόνος σου, να ουρλιάζεις, να. Να κάνεις καραόκε. Καραόκε. Να πας στο νησί. Τέλειο, τέλειο. Το καραόκε είναι το αγαπημένο μου. Λοιπόν, να γίνεις ρεζίλι, να μην σε νοιάζει να γίνεις ρεζίλι. Διακοπές είμαστε. Ναι, διακοπές είμαστε και κυρίως είμαστε να μην χάσουμε τη δημιουργικότητα του παιδιού. Όταν είσαι παιδί, τα κάνεις όλα χωρίς να σκέφτεσαι τι θα πούν οι άλλοι για σένα. Πρώτα απ' όλα για να περπατήσεις έχεις πέσει 70-80 φορές για να περπατήσεις. Οπότε το ότι έχεις πέσει δεν σημαίνει να ξανασηκωθείς μέχρι να περπατήσεις. Κάνεις του κόσμου τις προσπάθειες όταν είσαι παιδί, ουρλιάζεις, φωνάζεις, χοροπηδάς, χτυπάς τα πόδια σου κάτω. Αυτή έτσι η απελευθέρωση των συναισθημάτων και η δημιουργικότητα που έχεις όταν είσαι παιδί, τη χάνεις μεγαλώνοντας, γιατί λες τι θα πει για μένα ο τάδε, ποια είναι η εικόνα μου, εγώ που είμαι ο γιατρός, ή εγώ ουσιαστικά. Που είμαι ο σκηνοθέτης, ή εγώ που είμαι ο δεν ξέρω τι, και τι θα πούνε για μένα. Οπότε λες, ας κρατήσω λίγο το πρεστίζ μου. Σε ορισμένες λοιπόν περιπτώσεις, καλό είναι να χαλαρώνει κανείς και να μην σκέφτεται ούτε πρεστίζ ούτε τίποτα, αλλά να είναι ένα παιδί. Αυτό είναι αποφόρτιση. Αποφόρτιση, είναι ανανέωση, είναι πώς να πω, κάθαρση. Γίνεσαι ένα παιδί και με αυτόν τον τρόπο. Μήπως αυτό να το σκεφτόμαστε έτσι για να κλείσουμε και την εκπομπή. Γιατί είπαμε σήμερα 2-3 πραγματάκια για τις διακοπές. Μήπως αυτά πρέπει λίγο. Εντάξει, θα μου πεις το να αποφορτίζεσαι συνέχεια. Θέλω να πω το να κάνεις διακοπές δεν γίνεται συνέχεια. Αλλά το όλο να το χρόνο. Όλο το χρόνο είναι να αποφορτίζεσαι και να είσαι παιδί. Μπορεί λοιπόν οι διακοπές να μην κάνουμε όλο το χρόνο, αλλά να αποφορτιζόμαστε μέσα από δραστηριότητες. Δεν πρέπει να το σκεφτόμαστε. Δηλαδή όλα αυτά. Ναι, με τις διακοπές το έχουμε συνυφασμένοι με την χαλαρότητα και την δημιουργικότητα, αλλά ίσως τελικά να πρέπει όλο τον χρόνο να βρίσκουμε να κάνουμε δημιουργικά πράγματα. Ναι, να αποφορτιζόμαστε, δηλαδή να πάμε να παίζουμε. Τι μας αρέσει να παίζουμε. Bowling, ποδόσφαιρο, εμένα μου αρέσει, αρέσει να χορεύω μόνη μου στο σπίτι με τη μουσική διαπασών. Αλήθεια και εμένα. Ναι, μου αρέσει πάρα πολύ. Δηλαδή θέλω να φύγουν όλοι από το σπίτι και να αρχίσω να τραγουδάω δυνατά, να έχω δυνατά τη μουσική, να χορεύω μόνη μου σαν να είμαι σε πάρτι. Σαν να έχουμε και ένα καθρέφτη να δεν βλέπουμε και τι κάνουμε. Ναι, και αυτό κρατάει μισή ώρα. Και είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένη εκείνη τη στιγμή. Βεβαίως, επειδή δεν βρίσκω εύκολα καραόκε, αλλιώς θα ήμουν κάθε μέρα, κάθε βράδυ. Υπάρχουν, μην νομίζεις. Εκεί θα ήμουν. Θα το διψάξουμε να τη βρούμε. Άλλωστε, θέλει να κάνει κάτι άλλο. Και βέβαια είναι η αποφόρτιση όλο το χρόνο. Έτσι, όλο το χρόνο. Πράγματα, έτσι. Δημιουργικά. Τα όρια μας. Τα όρια μας. Σε σχέση με τους άλλους. Τους άλλους. Πόσο χατήρια τους κάνουμε προκειμένου να περάσουμε καλά στις διακοπές και να είμαστε κι εμείς ευτυχισμένοι. Αλλά και όλο το χρόνο μπορούμε να το σκεφτόμαστε αυτό. Και όλο το χρόνο. Και βέβαια το άλλο που είπαμε να μην είμαστε σοβαροφανείς. Ναι. Μονίμως να παίρνουμε τα πράγματα ανάλαφρα. Πιο βαριά. Ναι, να είμαστε ανάλαφροι. Δηλαδή, από τη στιγμή που το ξέρουμε και το έχουμε, έχουμε κάνει και το πρώτο βήμα, βέβαια. Εσύ και εγώ το κάναμε, είναι τα στάντα. Τα είπαμε, το είπαμε. Αφού το είπαμε. Και γύρω μας ότι. Ναι. Εντάξει, άμα είναι μια δύσκολη κατάσταση, η αλήθεια είναι δεν μπορείς να ξεφύγεις. Αλλά άμα. Πες, κάνε και λίγο έτσι. Ναι. Κάνε και λίγο. Στρίψε και από εδώ. Μπας και φορτίστε από μόνη της. Έτσι. Και ένα τελευταίο, μια και ανέφερες πριν το θέμα με το σεξ. Νομίζω ότι το καλοκαίρι πολλές φορές ο κόσμος μπορεί να χωρίσει επειδή οι άνθρωποι έρχονται πολύ κοντά τα ζευγάρια και είναι όλη μέρα ένας πάνω στον άλλον και είναι και σε ένα δωμάτιο μαζί πιο μικρούλι από το πιο σπίτι, μικρούλι από το σπίτι. Οπότε έχουν και τους πειρασμούς, είμαστε όλοι, γδυνόμαστε, γυρνάμε κτλ. Οπότε αρχίζουν οι έρωτες του καλοκαιριού και οι χωρισμοί του καλοκαιριού, που είναι μεγάλα τα ποσοστά. Mm-hmm. Τι έχεις να πεις πάνω σε αυτό? Νομίζω ότι μπορεί να είναι μια ψευδαίσθηση.
Ναι. Δηλαδή η ψευδαίσθηση ότι άμα έρθει ο χειμώνας, το συγκεκριμένο καινούριο πρόσωπο θα είναι καλύτερο. Ή το πρόσωπο, το οποίο το χειμώνα μου ήταν μια χαρά, τώρα που ήρθε καλοκαίρι. Δεν μου κάνει γιατί έχω δει κάτι κάνει, άλλο γιατί, έχω να ρίξει. Γιατί ναι, έχω θαυμαστές, ναι, ναι. Και ποια είμαι εγώ, ποιος ναι, είμαι εγώ κτλ. Και τέτοια. Ναι, ναι. Οπότε και αυτό μια δεύτερη σκέψη για το πόσο, ας πούμε, μετά το Σεπτέμβριο θα μας αρέσει να συνεχίσουμε σε αυτή την κατάσταση. Ναι, μην είμαστε στο Νιρβάνα. Μην έχουμε ψευδαίσθηση, έτσι. Ωραία, να το πούμε και έτσι, να μην έχουμε ψευδαισθήσεις. Καθόλου. Καθόλου και τίποτα. Ναι, γενικά. Φτάσαμε στο και μισή, στο τέλος της ώρας. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν κοντά μας. Και εγώ ευχαριστώ για την κουβέντα μας. Όποτε έρχεσαι έχουμε. Ελπίζω και επικοδομητική και για τους τηλεθεάτρες, για τις τηλεθεάτρες και τους τηλεθεατές που μας βλέπουν εδώ από τη ζούγκλα και το μέσα σ' όλα. Πολλά φιλάκια. Ελπίζω να τα ξαναπούμε. Βεβαίως, εδώ θα είμαστε. Εδώ θα είμαστε. Λοιπόν, εγώ να σας πω να προσέχετε τον εαυτό σας, να κάνετε τα μπανάκια σας, να σκέφτεστε θετικά. Χαλαρά, ανάλαφρα. Μην τα παίρνουμε και όλα προσωπικά, βρε άντρες μου, το λέω και για μένα. Και για μένα. Μην τα παίρνουμε όλα προσωπικά. Έτσι, μπράβο. Πολλά φιλάκια, εδώ πάλι αύριο. Να είστε καλά.